ένα λεπτό να ολοκληρώσω. Για μένα είναι απαράδεκτο να μεταφέρουμε σε ένα εμφυλιοπολεμικό κλίμα το δημόσιο διάλογο, όταν ο Έλληνας πολίτης έχει πολύ σοβαρότερα προβλήματα να αντιμετωπίσει. Και πραγματικά θεωρώ ότι είναι στρατηγικό αυτό που κάνουν και τα δύο κόμματα, διότι πολύ απλά θέλουν να έχουν συνεχώς μια πόλωση και άνευ πολιτικού περιεχομένου σύμφωνα με την καθημερινότητα που είναι ο Έλληνας πολίτης. Εντάξει, ρε παιδί, έχουν και αυτά, έχουν και τα άλλα τώρα. Ακούστε, όχι, για μένα είναι λάθος και γυρίζει. Η Εθνική Συμφιλίωση, κύριε Καμπουράκη, έγινε τη δεκαετία του 80. Εντάξει. Νομιμοποίηση, όλοι οι Έλληνες μαζί. Έγινε μια αξιοπρεπή, αν θέλετε, πολιτική ρύθμιση εκείνης της εποχής για να μην υπάρχει κανένας αποκλεισμός. Έγινε μια πραγματική μεταπολίτευση και κάποιοι προσπαθούν τώρα. Είναι από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Με την ομιλία. Παρακαλώ. Ξέρετε πως είμαστε στην κατάργηση όλων των νόμων που αποτέλεσαν το πρωτάθλημα. Διαβάζω την ομιλία του Ανδρέα Παπαδρέου στην Βουλή του 82 και θα μου πείτε μετά. Τα είπατε και δύο. Ξέρετε πως είμαστε η μόνη χώρα στην οποία γιορτάζεται η επίθεση που μας έγινε και όχι η απελευθέρωση. Για ποιο λόγο? Το υπόψη για ποιο λόγο, γιατί δεν έπρεπε. Για ποιο λόγο, κύριε Βούτση? Γιατί τι να θυμηθούμε, κύριε Βούτση, το ξεκίνημα του εμφυλίου πολέμου? Να θυμηθούμε το ξεκίνημα του εμφυλίου πολέμου? Στις 12 Οκτωβρίου. Το ξεκίνημα του εμφυλίου πολέμου, για ποιο λόγο? Δεν ήταν ξεκίνημα εμφυλίου πολέμου στις 12 Οκτωβρίου. Δεν υπήρχε. Επίτηδες δεν ήταν. Αυτό γίνεται επίτηδες. Παρακαλώ. Που δεν γιορτάζει την απελευθέρωση. Που ήταν ενωμένο ο λαό, δείτε τι φωτογραφίε στο Σύνταγμα. Αυτό έπρεπε να είναι το μήνυμα εδώ. Ενώ τώρα, και λένε ότι ήταν ο μεταξάς. Ενώ τώρα, μα τι ήταν. Μα και αυτό επειδή ο κύριος Παλαγιωτόπουλος. Κύριε Βούτση, κύριε Παλαγιωτόπουλε. Είναι κομμάτι της ιστορίας της χώρας, κύριε Βούτση. Κύριε Βούτση. Και ο μεταξάς είναι κομμάτι της ιστορίας της χώρας. Με τα θετικά και τα αρνητικά. Είναι η πέμπτη φορά που το λέτε. Από όσους ήταν ακουστοί. Ακούστηκε από όσους ήταν ακουστοί. Δεν το ξαναπείτε λοιπόν. Παρακαλώ. Εγώ τολμώ και περνάω πέρα από τις γραμμές των κομμάτων. Εσείς δεν το κάνετε. Υποτίθεται ότι ευαγγελίζεστε ο ΣΥΡΙΖΑ το καινούριο. Κύριε Παναγιωτόπουλο, ο μεταξάς. Ένα λεπτό. Σε ένα πρότυπα της δεκαετίας του 70, να μην πω του 50. Ωραία. Ξέρετε ότι παρέδωσαν τους ακροναυπιώτες και τους άλλους, στους Γερμανούς και στους Ιταλούς, για αυτά τα καθεστώτα. Τώρα θέλετε μπορούμε να μιλάμε. Να θυμηθούμε και τις εξελίξεις που έγιναν από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, παρακαλώ, δεν γίνεται. Όχι, όχι, όχι. Αυτό είναι τώρα μήνυμα. Εντάξει, αυτό είναι μήνυμα συμφιλίωση. Ωραία συμφιλίωση. Κύριε Οικονομή, αυτό είναι το θέμα. Εδώ δουλευόμαστε μεταξύ μας. Εδώ λέτε δεν υπάρχει κανένα θέμα και προσπαθούν στρατηγικά και τα δύο κόμματα να επαναφέρουν μνήμες, οι οποίες είναι διχαστικές για το ελληνικό λαό. Επαναλαμβάνω, πρέπει να ξεπεράσουμε αυτά. Παρακαλώ, Γιατί δεν έβαλες ρε Πάνο και τον Παπαδόπουλο μέσα στην ιστορία. Σφραγίστηκε από μνήμες. Ενώ του Μεταξά δεν σφραγίστηκε από τίποτα. Δεν είπε Μεταξά το όχι. Λοιπόν, καλά. Δεν το είπε το όχι. Το είπε, δεν το είπε. Πολέμησε, αλλά δεν έβγαλε και το Μεταξά. Κύριε Παναγιωτόπουλε, επειδή είχε κάνει ένα μεγάλο φάουλ. Κύριε Παναγιωτόπουλε, Κύριε Βούτση, για να έρθουμε στο σήμερα.